Κυπριακό φρέσκο γάλα Χαραλαμπίδης Κρίστης. Εδώ και 70 χρόνια. Το καλύτερό μας. Το γάλα μας. Μπείτε στην εφαρμογή My Milk και απολαύστε δωρεάν φρέσκο γάλα. Λοιπόν, βρήκαμε ένα άλλο σύμμαχο του Χάρη. Με την ιδέα ότι μπαίνει ο χειμώνας, ο Γιώργος κρυώνει, ναι, φοράς και φόρμα από πάνω. Και είναι εντάξει. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, εγώ σήμερα μόνο. Όχι, μιλίον τουρτούρη η αλήθεια. Είμαι λίγο. Είσαι καλά, Τζόρτζι. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, Χριστιανά. Πάρα πολύ χαρά, ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, τι θα μας κάνεις σήμερα, τι ωραίο. Χριστιανά μου, όπως και κάθε Πέμπτη, Χαραλαμπίδης Κρίστης. Θα δείξουμε σήμερα στους τηλεθεατές μας πώς μπορούν να φτιάξουν έτσι ένα ωραίο υγιεινό και θρεπτικό πρόγευμα, αλλά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και για δεκατιανό, αν θέλουν. Πολύ ωραία, ναι, γιατί το πρόγευμα με το δεκατιανό, να σου πω την αλήθεια, μπορούν να αντιστραφούν κιόλας. Ακριβώς. Και επιλέξαμε εννοείται το νέο γιαούρτι της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης, το υγιεινό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, και έχει πολλά θρεπτικά συστατικά το υγιεινό. Λοιπόν, για να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Θέλουμε λοιπόν τα εξής υλικά. Ναι, θέλουμε. Πάω λίγο πιο κοντά, συγγνώμη, παιδιά, τελικά. Ευχαριστώ, ρε Ιακώβε μου. Λοιπόν. Θέλουμε δύο συσκευασίες Χαραλαμπίδης Κρίστης υγιεινό βιολογικό γιαούρτι, μισό φλιντσάνι Χαραλαμπίδης Κρίστης υγιεινό βιολογικό γάλα, μία συσκευασία Χαραλαμπίδης Κρίστης φρέσκια αναρή, ένα φλιντσάνι μούσλι με σίκαλιν και νυφάντες βρώμης. Θέλουμε μία κουταλιά της σούπας παπαρουνόσπορο, θέλουμε μισό φλιντσάνι φρέσκα μούρα της επιλογής μας και λίγο σιρόπι από σφένταμο. Με εύκολο σιρόπι. Αυτά ακριβώς, Χριστιανά μου, αυτά είναι τα υλικά μας. Εύκολα υλικά, ωραία έτσι, με πολλές βιταμίνες τα υλικά μας σήμερα. Λοιπόν, θα βάλετε την φρέσκια αναρή Χαραλαμπίδης Κρίστης σε έναν μπολ. Θα τη θρηματίσετε έτσι. Από μόνη της είναι και δεκατιανό, να σας πω την αλήθεια, η πρόγευμα. Δηλαδή έτσι με λίγο μέλι. Μπράβο, ρε Θόδωρο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα τη θρηματίσετε έτσι με μια ξύλινη κουτάλα, Χριστιανά μου. Ναι. Έτσι καλά. Έχετε δύο επιλογές. Μπορείτε να πάρετε ή αυτή που είναι βάκ, αυτή που δείχνουμε εδώ, την αναρή, τη φρέσκια του Χαραλαμπίδης Κρίστης. Ή το ταλάρι, αυτή το σικλάκι τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τη θρηματίσετε καλά. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε. Α, θα το ανοίξω εγώ. Ας το ανοίξω, Γιώργο μου, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, γιατί το ξέχασα να το ανοίξω. Ναι, βεβαίως. Θα ρίξετε μέσα το βιολογικό γάλα Χαραλαμπίδης Κρίστης. Θα ανακατέψετε ακόμα λίγο, έτσι να διαλυθεί καλά η αναρή μας μέσα. Τέλεια, γιατί πια εδώ στην κάμα με τα γάλατα έχουμε και το πράσινο, το κίτρινο, βεβαίως το κόκκινο, αλλά έχουμε και το πράσινο που είναι το υγιεινό. Αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, Χριστιανά μου. Mm-hmm. Και να το φέρω. Εδώ. Κέντρα ρατό. Εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν με το υγιεινό. Τέλεια. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε μέσα αντί για το σιρόπι σφέρνα μου μέλι. Ωραία. Ναι. Εμείς έχουμε επιλέξει, θα ρίξετε μέσα έτσι 2-3 κουταγιές. Έχει όμως και το σφέρνα μου έτσι πάρα πολλές ιδιότητες. Ακριβώς. Πέρα από σούπερ γλυκαντικό. Ξέρεις, άμα μπονείς το λαιμό σου, μπαίνουμε κάτι σιροπάκια του σφέρνα μου, πολλά ωραία που σε βοηθά, μαλακώνει έτσι λίγο ο λαιμός. Νομίζω από το φαρμακείο. Ναι, νομίζω υπάρχουν και σε. Πώς το λένε, καραμέλες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το έχω υπόψη μου. Πάντα, αν είχα πρόβλημα με το λαιμό, έπαιρνα αυτό το σιροπάκι. Ναι. Λοιπόν, μεταξύ χτες, μια και για το πάρτιν, έκαναμε μια εκδήλωση. Ναι. Που εγώ παρουσίασα κάτι στην κουζίνα. Ωραία. Ήσουν κάπου στα 200 άτομα περίπου η συγκεντρώση. Στην Λευκοσία. Λευκοσίανη μου. Ναι. Βάζετε το γιαούρτι. Λοιπόν, ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Μπορώ να σου πω ότι ήταν από τις καλύτερες παρουσιάσεις που έχω κάνει. Μπράβο, ρε Γιώργο μου. Πάρα πολλά. Έβλεπα τον κόσμο ότι ήθελε έτσι να μου μιλήσει μετά. Ξέρω εγώ, τελειώνω εγώ με τη στολούα μου, με το κρασί μου. Βγαίνω πόξο. Γιατί μου το περιέγραψε, Ανδρέας. Έρχεται η πρώτη παρέα. Η Χριστιανά είναι τόσο όμορφη και από κοντά. Ναι, είναι τόσο όμορφη και από κοντά. Τέλεια. Καμία ερώτηση για τη μαγειρική. Προχωρούμε παρακάτω. Εγώ έστειλα τη μήνυμα στο Instagram και απάντησε με πάρα πολλά γάλλη. Λέω τη ναι, με λογικό στέλνω. Απαντάω το ένα το άλλο. Προχωρούμε παρακάτω το ίδιο. Είτε για τον Εφραίμ, είτε για σένα. Και σε κάποια φάση να ακούω και μια μικρή που φωνάζει «Μαμά, εντός ο Κέλης δάμε ο μαέρας της Χριστιανάς». Λέω και εγώ «Εντάξει, πιάσ' το κρασί σου Γιώργο μου, πήγαινε στην κουζίνα σου». Να μου ρε Γιώργο μου, ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ ειλικρινά. Όντως αγαπάει ο κόσμος. Εντάξει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και τιμή από αυτό το πράγμα. Είναι... Σύρνη κυβέρνηση που λαλούμε. Ναι, τι να σου πω. Λοιπόν, βάζετε και την άλλη συσκευασία.
το στραγγιστό το γιαούρτι μέσα στο μείγμα. Εξαρτάται φυσικά, δείτε το αν περίπου μπορείτε να μοιράσετε την συνταγή στα δύο, αναλόγως με τα μέλη της οικογένειας και πόσο θα το χρησιμοποιήσετε. Μια έξυπνη ιδέα είναι να το φτιάξετε το πρωί, να το βάλετε σε αυτά τα βαζάκια που κλείνουν από πάνω, Χριστίανα μου, ναι, να το φυλάξετε ναι στο ψυγείο και μπορείτε να το φάτε μετά. Και ο καθένας να φεύγει και να παίρνει μαζί του το... τον πολλάκι του, το ποτηράκι του, σωστά. Λοιπόν, ωραία, ανακατέψαμε εδώ. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι ένα μυστικό της διατροφής, του να προσέχουμε και να έχουμε ένα πιο ισορροπημένο διαιτολόγιο, θα πω, διατροφολόγιο θα πω εγώ, αντί διαιτολόγιο που λένε, είναι να τα ετοιμάζεις από πριν. Εάν δεν τα ετοιμάσεις από πριν, την ώρα που θα πεινάσεις, ό,τι βρεθεί μπροστά σου θα το φας. Έχεις δίκιο, Χριστίνα. Είναι μεγάλο πράγμα. Ενώ αν το έχεις έτοιμο, θα φας αυτό. Πολύ σημαντικό. Έχεις... Το έχω πάθει και εγώ αρκετές φορές. Ναι. Ειδικά τώρα που προσεχώ λίγο. Και εγώ τώρα με μισή τα σινόπιτα. Ή βρα την μπροστά μου και εγώ να φάω. Τι να σου κάνει δηλαδή. Αυτό, όταν είσαι προγραμματισμένος, δεν πέφτεις σε τέτοιες παγίδες. Σωστά. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει ποτηράκια. Εσείς μπορείτε να πάρετε μεγάλο μπολ, αλλά τα ποτηράκια είναι τα πιο εύκολα γιατί, όπως είπε και η Χριστίνα, όταν τα ετοιμάσετε, τα βγάζετε από το ψυγείο ένα κουταλάκι και ξεκινάτε να τα τρώτε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάνει εδώ το μείγμα μας. Θα ξεκινήσουμε στην αρχή να βάζουμε κάτω στα ποτηράκια μας από το μείγμα που έχουμε βάλει από το σιρόπι σφέρντα μου, το στραγγάτο Χαραλαμπίδης Κρίστης και την Αναρή. Ωραία. Αλλά και το βιολογικό γάλα. Ναι. Το υγιεινό, το γάλα σωστά και το γιαούρτι. Λοιπόν, θα μου γεμίσετε έτσι κάτω. Και τώρα να στα φέρω αυτά εδώ. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε κάνουμε παραγγελία τα παιδιά και κοίτα, πρέπει να τους ετοιμάσουμε όλους. Εν τω μεταξύ, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Καμιά φορά, δεν λέω για το συγκεκριμένο, αλλά καμιά φορά πέφτουμε στην εξής παγίδα επίσης. Γιατί τώρα το τελευταίο καιρό μου τα έχει αναλύσει πάρα πολύ όλα η Ελένη. Λες, ας πούμε, θα φάω ένα ποτήρι και βάζεις, ξέρω εγώ, όλα τα υγιεινά μέσα. Και στο τέλος αυτό το ποτήρι που τρως μπορεί να το αυξήσει πολύ περισσότερο από σε αυτό θερμίδες που θα έπρεπε να ναι, φας. Οπότε είναι πολύ καλό να ξέρουμε και τις ποσότητες μας τις οποίες καταναλώνουμε. Σωστά. Λοιπόν, βάζουμε την βρώμη. Αλλά εντάξει, και το γιαούρτι είναι για μένα, εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι ειλικρινά χωρίς γιαούρτι δεν υπάρχει μέρα που να μην φάω γιαούρτι. Αυτό είναι πολύ καλό, Χριστίνα. Δεν ξέρω, από τότε που ήμουν μωρό, ρε παιδί μου, είχα κολλήμα με το και γιαούρτι. Είναι και πολύ θρεπτικό. Το πιο σημαντικό πέρα από τις δίαιτες, πέρα από τις διατροφές και ούτω καθεξής. Και γάλα πίνω εγώ πάρα πολύ. Και γάλα και γιαούρτι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά ξανά ακόμα μία στρώση. Μετά θα φτιάξω τα άλλα δύο. Ωραία. Έτσι να τα κάνουμε και όμορφα, γιατί ναι, είναι πολύ σημαντικό το φαγητό μας να. Κάτσε να τα φύγω αυτά να εδώ, βλέπει Γιώργο, ωραία. Για να φαίνονται καλά αυτά που γεμίζεις. Στο μάτι μας. Τέλεια. Λοιπόν, μετά θα προσθέσουμε τα αμύγδαλα. Μπορείτε, αν θέλετε, να πάρετε τα λευκά που έχω πάρει εγώ ή αυτά, τα καθαρισμένα δηλαδή, ή τα κανονικά τα αμύγδαλα και να τα λέσετε, αν θέλετε. Αλλά μπορείτε να προσθέσετε είτε καρύδια, είτε ακόμα και παστά φρούτα. Απλά, όπως είπε και η Χριστίνα, αν προσέχετε, προσέχετε πόσες σελίδες ναι, θα βάλετε μέσα. Συνεχίζουμε εδώ με τα αμύγδαλα. Ή και η χυμή φρέσκη επίσης, άλλη μεγάλη παγίδα. Λες, μα τι, πια ένα χυμό φρέσκο. Μα ο χυμός ο φρέσκος έχει και 500 θερμίδες στο ποτήρι που παίρνεις. Το τόσο. Δηλαδή. Γελάω μαζί σου σήμερα γιατί το έχεις πάρει σοβαρά το. Όχι, επειδή μιλάμε για. Ναι. Ξέρεις. Λοιπόν. Ξέρω πώς μου ήρθε. Βασικά. Σωστό, έχεις δίκιο. Ποιος με ρώτησε να ξεκινήσω να λέω. Δεν ξέρω, φυσικά. Λοιπόν, συνεχίζετε. Εμείς έχουμε πάρει φρέσκια μούρα. Εσείς, αν θέλετε, πάρτε, ψιλοκόψτε έτσι διάφορα φρέσκα φρούτα, αν θέλετε. Απλά τα μούρα το καλό είναι ότι αν το φυλάξετε στο ψυγείο δεν θα μαυρίσουν, ενώ τα φρούτα θα μαυρίσουν. Τα πιο πολλά στην ουσία. Ενώ με τα μούρα θα μείνουν όσο έχει. Μπορείτε ωραία να βάλετε και φράουλες αν είναι η εποχή τους. Και μπανάνα. Και μπανάνα. Λοιπόν, θα ρίξετε τους σπόρους από πάνω. Τσία. Όχι, είναι παπαρουνός σπόρος. Ναι. Λοιπόν, θα βάλετε από πάνω. Θα ρίξετε λίγο σιρόπι ακόμα σφέντα μου. Τέλεια. Φαίνονται υπέροχα τα ποτηράκια μας. Μπράβο, Γιώργο μου. Πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα βάλετε από πάνω φρούτα, μούρα της επιλογής σας ή φρούτα, τι θέλετε. Έτσι να τα διακοσμήσουμε ωραία. Υπέροχα. Τέλεια εδώ. Λοιπόν, Χριστίνα μου, να πω στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι αν θέλετε να δείτε περισσότερες συνταγές δικές μου, μπορείτε να επισκεφτείτε το website μου γιώργοσερωτοκρήτου.com ή τη σελίδα μου στο Facebook γιώργοσερωτοκρήτου, Chef de Cuisine ή και στο Instagram. Πολύ ωραία. Εγώ θα τα γεμίσω όλα, να τα εδώ, Χριστίνα μου.
Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Πάρα πολύ.